Στην αρχή η κυβέρνηση διαβεβαιώνει το γνωστό, ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Στη συνέχεια αρχίζει να υποχωρεί, μιλώντας για μέτρα μεν, αλλά ανώδυνα δε. Αργότερα όλοι δηλώνουν ευνηδιασμένοι, σοκαρισμένοι, μα πόσο σκληρή είναι τελικά αυτή η τρόικα. Τέλος, διακόπτουν για λίγο τις συνομιλίες για να το ξανασκεφτούν. Και τότε αρχίζει το γνωστό σύριαλ της κινδυνολογίας. Τι θα γίνουμε χωρίς αυτούς. Τι θα γίνουμε χωρίς τα λεφτά τους. Θα μας πετάξουν έξω από την Ευρώπη. Δεν θα έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις. Θα καταστραφούμε. Προχθές ακούσαμε και το ακόμα Πιο τραγελαφικό, μα είναι δυνατόν να θέλουμε να βγούμε από το μνημόνιο και να ζητάμε εκλογέ. Είναι δυνατόν να θέλουμε να βγούμε από το μνημόνιο έχοντα δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Αν θέλουμε να βγούμε από το μνημόνιο, πρέπει να σταματήσει η δημοκρατία, η δημοκρατική διαδικασία, το κοινοβούλιο, τα κόμματα. Αυτά μα λένε τι τελευταίε μέρε. Και πού καταλήγει σχεδόν πάντα αυτό το χιλιοπεγμένο σύριαλ τη δραματοποίηση της κατατρομοκράτησης του ελληνικού λαού με το γνωστό τέλος της άτακτης υποχώρησης, της αυτογελιοποίησης και της παράδοσης που αμέσως όμως μετά βαφτίζεται στάση ευθύνης. Θυσία για να σωθεί η χώρα.